Κατά 17% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αυξήθηκαν την περίοδο της πανδημίας τα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας, με τις περιπτώσεις ωστόσο να έχουν αίσια εξέλιξη, όπως δήλωσε ο συντονιστής επιχειρήσεων στο Χαμόγελο του Παιδιού, Κωνσταντίνος Καλφούτζος. Για το 2021, μάλλον, εν μέσω πανδημίας, είχαμε 101 εξαφανισμένα παιδιά και 18 φορές ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Ελλάς. Είναι ένας σημαντικός αριθμός και μάλιστα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 2019, παρατηρήσαμε και μια αύξηση, σημειώθηκε μια αύξηση 17%. Μιλάμε για ένα ποσοστό 100% στον εντοπισμό των παιδιών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Σε ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο, ενημερώθηκε το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδήλωσης στο Ηράκλειο. Η Δημοτική Αστυνομία ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και αισθάνεται υπερήφανη που με την διεύρυνση αυτής της αρμοδιότητας θα συμβάλλει και θα υπηρετήσει το χαμόγελο παιδιού μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας της. Αν μπορούσαμε να σκιαγραφίσουμε το μοντέλο του παιδιού που εξαφανίζεται στην Ελλάδα για τα τελευταία 2 χρόνια, θα λέγαμε ότι είναι κορίτσι, ηλικία 13-18 ετών, ελληνικής καταγωγής και τα αίτια είναι προβλήματα μέσα στην οικογένεια και η αρνητική επιρροή του διαδικτύου. Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Δημοτικής Αστυνομίας στα προγράμματα Amber Alert Ελλάς και Missing Alert Ελλάς, μετά και την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Χαμόγελο του Παιδιού. Τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας, με την ένταξή τους στο σύστημα Amber Alert Ελλάς και στο Missing Alert Ελλάς, θα είναι οι πρώτοι που θα ενημερώνονται αμέσως μετά που το Χαμόγελο του Παιδιού θα έχει αυτή την πληροφορία ότι κάποιος άνθρωπος αγνοείται. Εμείς ως Δημοτική Αστυνομία θα συνδράμουμε αυτό το έργο, όπως και το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχω την άποψη ότι όλη η δραστηριοποίησή του στηρίζεται σε θελοντική βάση.